Σε σημαία. Έλα, γόρι μου. Θέλεις να μας δείξεις. Παρέλαση είχε πια πίνες, τι πας. Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών. Για σου ασυχώς της αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και έστω είναι τη μονέα και το ματό. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Δόξα πατρικίου και αγίου πνεύματι και γίνει και αγίου και σιώνα στον αιώνα μη. Πάτε μόνο εν τη ουρανή σε γιατί το όνομά σου έρθει το βασιλείο σου ή περιμάτε μόνο και τη γη. Να το ημών το πίσω δεσμή σήμερα και άφησε μην τα περίμετα ημών. Ω και εμεί αφήμε του πελάτε ημών. Εμεί εν έτσι μα υπερασμών. Αλλά ρίσαι μα από του πονηρού. Να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου κύριε όπου πάντε οι αγίοι σου αναπαύονται. Ανάπαυσο. Και τα ψυχά των δούλων σου ότι μόνο υπάρχει αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τας οδύνας λύσας το με παιδημένος. Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτερα να παψώ. Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αιώνια αυτόν ημνή μη. Αιώνια ημνή. Αιώνια η μνήμη, αιώνια αυτόν η μνήμη. Προχωράμε στην κατάθεση στεφάνων. Η πρώτη κατάθεση θα γίνει από την κυρία Μαριάν Στικαφετζή, πολιτευτή Β' Αθηνών και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος Καραμανλή. Εκπρόσωπος του Δήμου Τρυπόλεως και πρόεδρος του νομικού προσώπου του Δήμου Τρυπόλεως, κύριος Θεόδωρος Καραλής για την επόμενη κατάθεση. Κωνσταντίνος Διούμης, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Τρίπολη αύριο. Κύριος Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος των Απανταχού Πιανιωτών. Ιδρύματός μας, κύριος Βασίλειος Παπανικόλας. Παρακαλώ όλους, όπως στηρίσουμε ενός λεπτού η γη, εις μνήμη των πεσόντων. Από την όψη του σπαθιού του Ιωαννή σε γνωρίζω από την όψη που μεριά μετρά η γη απ' τα κόκαλα βγαμένη τον Ελλήνο τα ιερά και σαν πρώτα αγιωμένη
τηλεφωνικής, θέλω να με ακούσετε, να με προσέξετε. Ούτως ή άλλως είναι μια οικογενειακή γιορτή η σημερινή και επειδή σας νιώθουμε όλους μια οικογένεια, θέλουμε την βοήθειά σας σε αυτό. Ο πατέρας Σπυρίδωνας, ο Δήμαρχος Τρυπόλεως, κύριος Παυλής, ο εκπρόσωπος του Δήμου Τρίπολης, πρόεδρος νομικού συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης, κύριος Στόβρος Καραλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζιούμης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Τρίπολη αύριο, ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Ηλίας Κούρος και πρόεδρος της ΔΕΗ. Επίσης, έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε μαζί μας την πολιτευτή Β' Αθηνών και μέλους της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και του Συμβουλίου του Ιδρύματος Καραβαλή, κυρία Μαριάννη Καφετζή-Ραυτοπούλου. Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Βασίλειος Παπανικόλας, σας καλωσορίζω εδώ στην ιστορική και λεβεντογένα πιάνα. Είναι μία ακόμη ξεχωριστή μέρα για μας, διότι για 22η φορά το Ίδρυμα γιορτάζει και επιβεβαιώνει τη μακρά πορεία προσφοράς και ανθρωπιάς προς τον συνάνθρωπο, τον συμπατριώτη. Μα το μας κύριο Βασίλειο Παπανικόλα για την έναρξη της σημερινής εκδήλωσης και τον χαιρετισμό του. Πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, εγώ προσωπικά, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παρουσία σας εδώ στην όμορφη πιάνα. Το Ίδρυμα μέσα σε αυτές τις δύσκολες, η παρουσία σας εδώ σήμερα εκφράζεται την ευαισθησία και την παράστασή σας που εγχαρρύνει τις προσπάθειες να τα πάρει το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικά συνθήκες προσπαθεί και συνεχίζει το έργο του Υπουργείου ΕΠΕ. Θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα για τον τόπο θα πάνε καλύτερα, έτσι ώστε το Ίδρυμα να προσφέρει ακόμη περισσότερα και να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις αιτήσεις. Όπως προανέφερε ο κύριος Παπανικόλας, βασικός ομιλητής της σημερινής εκδήλωσης είναι ο καθηγητής παιδιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Δημήτριος Καφετζής. Πριν το καλέσω στο βήμα, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για εκείνον. Ο Δημήτριος Καφετζής, που αποφύτησε την Αμπέτιο Σχολή το 1962, έλαβε το πτυχίο της ιατρικής το 1969 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την ειδικότητα της παιδιατρικής έλαβε το 1974 και το 1977 ανακηρύχθηκε διδάκτορ της ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την Αγγελική και την τιμή που μου κάνει να με καλέσουν για δεύτερη φορά να μιλήσω σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση που κάνετε κατά χρόνο. Και πραγματικά είναι χαρά μου και θα μιλήσω για ένα πολύ αγαπημένο θέμα, μια και τα εγγόνια ανήκουν στην δημοξιολογία και εγώ είμαι δημοξιολόγος του ιδίωτος, οπότε είναι μέσα στο θέμα. Λέει η παροιμία, μια πολύ γνωστή παροιμία που είναι και πιανιώτικη με σίγουρα, «Κάλιο γαϊδουρόταν παρά γαϊδουρογύρετε». Αυτό είναι δυστυχώς είναι πάρα πολύ αλήθεια. Είναι πολύ καλύτερα να προλαβαίνουμε παρά να θεραπεύουμε. Αυτό επίσης είναι μια μεγάλη αλήθεια. Τα εμβόλια τι κάνουν? Τα εμβόλια που ανακαλύφθηκαν γύρω στο 1860 κάτι από έναν Εγγλέζο απλό γιατρό, τον Ζένερ, ο οποίος τυχαία είχε δει ότι οι κυρίες που αρμέγαν τις αγελάδες και οι αγελάδες είχαν δαμαλίτιδα, δεν αρρώστηναν από ανεμοβλογιά, από ευλογιά. Και αυτό το πήρε σαν μέτρο και άρχισε να εμβολιάζει τον κόσμο με υγρό το οποίο έπαιρνε από αυτά τα σπυράκια που είχαν οι αγελάδες ή από τα χέρια αυτών των γυναικών που αρμέγαν τις αγελάδες και είχαν κάνει αυτά τα σπυριά σε χέρια τους. Και διαπίστωσε ότι πράγματι όταν έκανε το εμβόλιο, όταν έκανε αυτή την ένεση με αυτό το υλικό στον κόσμο, βγάζαν βέβαια κάποια μικρά σπυράκια αυτή, αλλά η ευλογιά δεν παθαίνει. Και έτσι γλίτωσε ο κόσμος και αυτή τη στιγμή η μοναδική αρρώστια επιγής που έχει εξαφανιστεί και αυτό οφείλεται στους εμβολιασμούς είναι η ευλογιά. Κανένα άλλο νόσημα μέχρι τώρα δεν έχει εξαφανιστεί. Η πολιομιελίτιδα είναι ένα άλλο νόσημα, το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια πιστεύουμε ότι θα λήξει, αλλά δυστυχώς όλο και ξαναεμφανίζεται. Παραδείγματος χάρη, ενώ νομίζαμε ότι είχε εξαφανιστεί σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γης, τα τελευταία χρόνια στη Συρία
στο Ισραήλ και κάπου αλλού, διαπιστώθηκε ότι αυτός ο Αγιός ζούσε σε κάποιες από τις τέπες, με αποτέλεσμα να ξανααναζωπηρωθεί από συνόσου. Άρα λοιπόν πρέπει το εργόλιο αυτό να συνεχιστεί, ποιος ξέρει από όσα ακόμα χρόνια, και αυτό που καταφέρουμε να πούμε ότι αυτό το εξαφανίσει. Βεβαίως αυτό είναι εύκολο να εξαφανιστεί, γιατί όλοι και όλοι οι ίδιοι προκαλούν πολιομήλυνα είναι τέσσερις. Είναι τρεις πατέρα, τρεις. Άρα λοιπόν για τρεις ιούς είναι πιο εύκολο να το εξαφανίσει από όταν ήταν μεγαλύτερη ομάδα ιών. Πάμε τώρα σε ένα άλλο εμβόλιο. Τα εμβόλια της Ιλαράς, Ερυθράς και Παροτίτιδας. Αυτά που είναι της μόδας τώρα και... Έλεγα λοιπόν ότι το εμβόλιο αυτό, καταρχάς να σας το χωρίσω κάπως για να μπείτε καλύτερα στο νόημα. Τα εμβόλια μπορεί να χωρίσει κανείς σε εκείνα που είναι με ζωντανούς μικροοργανισμούς και αυτά είναι μόνο τρία. Είναι το Ιλαράς Ερυθράς Παροτίτιδας, που είναι ένα εμβόλιο αυτό, είναι της ανεμογλωγιάς, δύο, και είναι της πολιομυελίτιδας στο ζωντανό, γιατί υπάρχει και πολιομυελίτιδας μη ζωντανό. Αυτά είναι τα εμβόλια που είναι ζωντανά. Όλα τα άλλα είναι είτε ψόφιος ιός ή μικροοργανισμός, είτε τεμαχίδιο από αυτά. Ήταν μόνο μία δόση και δεν θα είχαν κανένα κάνουν δεύτερη. Είναι πολλοί οι οποίοι ακούσανε ότι αυτό το εμβόλιο ειδικά είχε κατηγορηθεί ότι προκαλεί μια σοβαρή ανεπιθυμητή ενέργεια σε ό,τι αφορά την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό διαψεύτηκε πώς. Πάλι διακόπηκε η παραγωγή του την εποχή που έγινε αυτή η κατηγορία. Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη, διπλή τυφλή, δηλαδή τα μισά παιδιά πήραν το εμβόλιο, τα μισά παιδιά δεν πήραν εμβόλιο, σε πολύ μεγάλο αριθμό. Και μετά συγκρίνανε τα, χωρίς να ξέρει αν παίρνει το εμβόλιο το κάθε παιδί ή όχι. Αυτά πρόσφατα γραφόντουσαν. Και αυτό που διαπιστώθηκε στο τέλος ήταν ότι αυτά που κάνανε το εμβόλιο πραγματικό με αυτά που κάνανε εμβόλιο ψεύτικο είχαν ακριβώς την ίδια συχνότητα με αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Και αυτό απέδειξε περίτρανα ότι δεν έφταιγε το εμβόλιο, απλώς έφταιγε η ηλικία που γίνεται. Στην ηλικία αυτή είναι που εκδηλώνεται το νόσημα αυτό. Θα ευχαριστήσει τον σεβαστό καθηγητή για αυτή την πολύ ομιλία του και να του επιδώσει ένα δώρο από τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Θεοδόση Χρήστο. Προσπαθήσατε κύριε Χρήστο, προσπαθήσατε. Ναι, όχι, ξαναγγείλω. Στο πρώτο μέρος των επιδόσεων που αφορούν την πιο τρυφερή ηλικία, την τρίτη ηλικία. Την ηλικία που όλοι πρέπει να σεβόμαστε, να αγαπάμε, να προστατεύουμε και να μην λησμονούμε. Γιατί όπως λέει και η Λαϊκή Ρίση, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Για την πρώτη επίδοση, καλώ τον εκπρόσωπο του Ξεφασμιωτάτου, κύριο κύριο Αλέξανδρου Εντεσιμόντα, τον πατέρα Σμυρίδωνα, στην κυρία Δημητρούλα Χίρα Δημητρίου Τριανταφυλοπούλου. Κυρία Σώμα της Πιάνας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στους επαρκτούς καλεσμένους και φίλους του Ιδρύματος της Βασίλης Παπανικόλας. Να σας μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιώτα του Μητροπολίτη μας Μαντινίας και την Ουλίας κυρίου κυρίου Αλεξάνδρου. Ευχαριστώ πάρα. Για τη δεύτερη επίδοση, καλώ τον κύριο Σπυρίδωνα Θεοδωρόπουλο. Θα κάνει... Γεια σου κύριε Σπύρο. Είναι η πολλωστή φορά που βρίσκομαι εδώ με διαφορετικές πάντα ιδιότητες και χαίρομαι γιατί αυτό που γίνεται κάθε χρόνο σε ανάλογη εκδήλωση μόνο στην Πιάνα γίνεται σε όλα τα χωριά του Δήμου μας. Πρέπει να το δηλώσουμε αυτό ευθασόμενο. Και αυτό βέβαια οφείλεται στην οικογένεια Παπανικόλα, στον κύριο Βασίλη, που χρόνια τώρα αναδεικνύει το χωριό του και προσφέρει ανιδιωτελώς ό,τι μπορεί να προσφέρει ένας ευπατρίδης στην πατρίδα του και στην περιοχή του. Και βέβαια, το έχουμε πει και άλλες φορές, τον ευχαριστώ από καρδιάς, αλλά είναι το ελάχιστο αυτό, διότι κάθε χρόνο η Πιάνα γίνεται γνωστή σε πολύ περισσότερους φίλους από μακριά που έρχονται από την Αθήνα και βέβαια είναι και ένας τόπος συνάθλησης ανθρώπων επιφανών της περιοχής μας που κάθε χρόνο τιμούν με την παρουσία τους
το ίδρυμα, το κοινοφελές ίδρυμα αυτό. Σειρά τώρα έχουν οι δύναμοι της κοινωνίας μας, το μέλλον του τόπου μας, τα παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης που αρίστευσαν ξεκινώντας από το δημοτικό, καταλήγοντας στο πανεπιστήμιο. Η σειρά είναι αλφαβητική. Καλώς το βήμα τον μικρό Σπυρίδωνα Βασίλειο Μακρύ του Κωνσταντίνου από το Τσιλεπάκο. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ το Ίδρυμα Βασίλη Παπα-Νικόλα και πάρα πολύ περισσότερο την κυρία Αγγελική Παπα-Νικόλα που είναι η κολόνα. Είναι σε αυτή την εκδήλωση πάνω από 10 χρόνια. Είναι η 22η χρονιά, κύριε Βασίλη. Εύχομαι να φτάσει στα 50 χρόνια και να προσφέρεις στην περιοχή μας τους πιανιώτες και στους παλάνδρους. Και πάλι υγεία σε εσάς και στην οικογένειά σας και καλή δύναμη σε όλους. Είναι στον μαθητή της Δευτέρας Γυμνασίου Χρύσανθο Πράνταλο της Αθανασίας από την Αλονίστενα. Λοιπόν, και από εμάς, κύριε Παπα-Νικόλα, συγχαρητήρια για τη λειτουργία του Ιδρύματός σας και σε εσάς και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, μας κάνετε περήφανους ως δημότες, πλέον συνδημότες της Πιάνας, για τη λειτουργία του Ιδρύματός σας τόσα χρόνια και για το σπουδαίο κοινοφελές έργο που προσφέρετε στην περιοχή μας. Μακάρι και άλλα ιδρύματα, γιατί υπάρχουν αρκετά ιδρύματα στο Δήμο μας, να έχουν τη λειτουργία τη δική σας. Η επόμενη επίδοση θα γίνει στη Δεσποινίδα Μαργαρίτα Κανελοπούλου του Ιωάννη, μαθήτρια της Ρήτης Υγείου από την Πιάνα, με γενικό βαθμό 19,9. Τη Δευτέρα Λυκείου από την Πιάνα, αριστήσαμε με 18 γενικό βαθμό μεσόωρο. Και πιο πολύ καθηγητή, πραγματικά ήταν πολύ εύστοχη και έξυπνη η παρατήρηση και η επιλογή του βόλιο. Γιατί μας είπατε, κύριε καθηγητά, γιατί διαδόθη φέτος και δεν κάναμε βόλια τα τελευταία χρόνια? Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο είχε διαδοθεί ότι είναι επικίνδυνο, είναι κακό. Παθαίνουμε με φυλαρική εγκεφαλίτιδα τη εποχή μου. Και αυτό πέρασε και δεν εμβολιάζουν τώρα οι μανάδες και επιστημόνε τη μανάδε τα παιδιά του. Ο βασικός λόγος που αποφεύγουν τον εμβολιασμό. Ο κόσμος είναι πολύ απλός. Ότι δεν βλέπουμε πια τα νοσήματα αυτά. Δηλαδή, ποιος από εσάς έχει δει λαρά πλέον? Ή ποιος έχει δει πολιομυελίτιδα? Που η πολιομυελίτιδα κάποτε θέριζε εδώ στο χωριό, θα ήταν τουλάχιστον 4-5 παιδιά παράλληλα. Ενώ σήμερα δεν έπρεπε κανένα τέτοιο. Τώρα περνάμε στους φοιτητές από τη Πιάνα, γιατί η Πιάνα βγάζει και επιστήμονες, αλλά πάνω απ' όλα καλούς ανθρώπους. Στη δευτεροετή φοιτήτρια του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Χημείας από την Αλληνίστενα, Δεσποινίδα Νικολέτα Βασιλακοπούλου. Ήθιστε να πούμε λίγο. Εκτός από την ευχαρίστηση, στην έκφραση ευχαριστειών και συγχαρητηρίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, θέλω να πω και το εξής, ότι δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχε εποχή που θα φτάναμε να χαρακτηρίσουμε την αριστεία ως κάτι αμφιβόλου ποιότητας επιδίωξη,
και ως κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να επιβραβεύεται. Επειδή αυτό λοιπόν είναι κατά κάποιο μια εξαίρεση, είναι και για ένα πρόσθετο λόγο ιδιαίτερη η τιμή προς το Ίδρυμα, που αν όχι τίποτα άλλο εκφράζει την κοινή λογική, την οποία έχουμε μάθει τόσα χρόνια να υπηρετούμε και να μεταδίδουμε. Τελευταία επίδοση στην νεοσαχθήσα φοιτήτρια από την Πιάνα, Δεσποινίδα Ελένη Ιωάννα Κανελοπούλου του Αλεξάνδρου, για την εισαγωγή της στην ιατρική Αθηνών. Θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο κύριο Βασίλη και στην κυρία Αγγελική. Πραγματικά πρόκειται για μια οικογενειακή εδώ ατμόσφαιρα που μας κάνει περήφανους. Και θερμά συγχαρητήρια σε όλους και σε εσάς και στα παιδιά. Χάρηκα που είδα φοιτητές από την Γιάννα εδώ. Αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα και καλή πρόοδος στους νέους μαθητές, στους μελλοντικούς πλέον φοιτητές μας. Να χειροκροτήσουμε πριν προχωρήσω και τους γονείς αυτών των παιδιών. Λοιπόν, στην φετινή εκδήλωση το Ίδρυμα Βασίλης Παπανικόλας θα προσφέρει διοικητικές πλακέτες σε δύο άτομα για διαφορετικούς λόγους στον καθένα. Η πρώτη πλακέτα θα δοθεί στον ιατρό πνευμονολόγο κύριο Δημήτριο Κανέλο του Πέτρου. Ο κύριος Κανέλος, από την εποχή που υπηρέτησε στο νοσοκομείο Σωτηρία ως και σήμερα, στέκεται ανιδιοτελώς δίπλα σε κάθε συμπατριώτη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι ο Ευρυπίδης έγραφε ότι όλοι ως εστί όσης ειδής ιστορίης έσχε μάθηση. Είναι δηλαδή ευτυχισμένος και υπερήφανος όπως γνωρίζει το παρελθόν του και τις πράξεις του σε αυτό. Γιατί να ξέρετε ότι η υπερηφάνεια ταιριάζει με όλα τα αναστήματα στην κοινωνία. Καθότι με τριοφροσύνη, αν είσαι μικρός εντός εισαγωγικών, είναι δουλοπρέπεια. Αν είσαι μεγάλος εντός εισαγωγικών, είναι υπηρεσία. Γι' αυτό δεν αποτιμάμε να είμαστε, όπως είπα, υπερήφανοι. Προσπάθησα στην επιστημονική μου και κοινωνική μου ζωή και πορεία να απαλύνω ανιδιωτελώς τον μόνο κάποιον συμπατριωτό μου σε θέματα που άκουγα την υγεία τους, όσο αυτό ήταν εφικτό. Γιατί να ξέρετε ότι στη ζωή και κυρίως στην υγεία είναι ανέφικτο κάποτε το ευθέο να γίνει εφικτό. Και όσο το ευθέο απέχει περισσότερο από το εφικτό, τόσο αδύνατο είναι να γίνει και ας υπάρχει υλική και οικονομική άνεση. Λοιπόν, να καλησπερίσω πλέον όλους σας, τους φίλους, φίλες, να συγχαρώ τον κύριο Παπανικόλα και το Ίδρυμα Βασίλη Παπανικόλα, αλλά όχι μόνο τον κύριο Παπανικόλα, την εξαιρετική σύζυγο που είναι η ψυχή του Ιδρύματος και της οικογενείας Παπανικόλα, τα παιδιά Παπανικόλα που είναι οι συνεχιστές, ελπίζω, αυτού του μεγάλου και σπουδαίου έργου. Εγώ σας νιώθω πλέον οικογένειά μου, διότι εδώ πέρα σε λίγο θα πολιτογραφηθιώτησα, πια νιώτησα. Η αφορά στον βετεράνο μαραθωνοδρόμο κύριο Γεώργιο Μητρόπουλο του Χαραλάμπους. Ο κύριος Μητρόπουλος κατάγεται από το Χρυσοβίτσι, αλλά από μητέρα πια νιώτησα το γένος Σαραντοπούλου. Από νεαρά ηλικία ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και πάντα ακούραστος και χαρούμενος συμμετείχε σε όλους τους αγώνες δρόμου της περιοχής του τέως Δήμου Φαλάνθου Αρκαδίας. Αντιπρόεδρο του βιομηχανικού τμήματος ΕΒΕΑ, όπως και τον πρόεδρό μας, κύριε Γιώργο Μητρόπουλο. Thank you.
πράγμα της ενημένωσης που βρίσκονται στο χωριό της μητέρας μου. Το Ίδρυμα Παπα-Νικόλα και η οικογένεια Παπα-Νικόλα, πολλούς συμπατριώτες μας έχουν στηρίξει, καθώς και εμένα, και ένας από τους ελάχιστους, και ιδίως ο Βασίλης ο Παπα-Νικόλας, ήταν αυτός που μου είπε σε μια καμπή της σταδιοδρομίας μου, είχα σταματήσει τον αθλητισμό, και ήταν αυτός που μου λέει ξεκίνα, και ξεκίνησα. Αυτό εδώ είναι ένα αντιάξιο στοιχείο, κύριε Βασίλη και κυρία Αγγελική, πριν 40 χρόνια ακριβώς, μπαίνοντας στο Παναθηναϊκό στάδιο, σαν μαραθωνοδρόμος, ήταν η Αγγελική, η Παπα-Νικόλα, μαζί με το Γιάννη και την κόρη τους. Και είναι αυτό εδώ, η Αγγελική. Σημαντικό αυτό που έγινε Γιώργο σήμερα. Γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια ο Γιάννης και η Τζίνα ήξεραν τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του Ζηρίδη να τα πάρω και να πάνε να δουν το συγγενή τους που θα τερμάτιζε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Εκεί ήταν και ο Γιώργος και ο Θοδωράκης ο Μελής. Περσινός, ναι. Ναι. Συναθλητής μου και ο Θοδωρής. Είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και ευχαριστώ γιατί αυτή την υπέροχη στιγμή πραγματικά. Ακολουθώ μια παράδοση πάρα πολλών ετών από τους γονείς μου που συμμετέχουν πάρα πολλά χρόνια στην ημέρα αυτή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που βραβεύω τον κύριο Μητρόπουλο που έβαλε τον Γιάννη στον αθλητισμό για το έργο του Βασίλη Παπα-Νικόλα, ξέρετε όλοι πολύ καλά. Έχω όμως τη χαρά να πω δύο λόγια για το έργο τους, αλλά και τους ανθρώπους έξω από το ίδρυμα αυτό. Οι γονείς μου είχαν τη χαρά να γνωρίσουν τον Βασίλη και την Αγγελική Παπα-Νικόλα πριν από 30 και πλέον χρόνια. Τέσσερα χρόνια σου κύριε. Έτσι. Ο Βασίλης ο Παπα-Νικόλας, ένας αυτοδημιουργητός, πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας, πέτυχε αυτό που πέτυχε επειδή είχε δυναμική, είχε όμως και αρχές. Η συνέχεια της επιτυχίας οφείλεται όμως σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από την Αγγελική Παπα-Νικόλα. Πάντοτε λένε ο πετυχημένος άντρας έχει πίσω του μία δυναμική γυναίκα. Όντως, σας διαβεβαιώ ότι επειδή βλέπω πολλούς από τους στενούς μας φίλους, τα πράγματα έτσι είναι. Η Αγγελική είναι δίπλα του πάντα. Τις αρχές και την αγάπη αυτή που έχουν την δίνουν και την προσφέρουν στην καθημερινότητά τους. Άρα δεν είναι μόνο το κοινοφελές έργο που γίνεται στον τόπο του, αλλά είναι, σας διαβεβαιώ, κάθε μέρα προσφέρουν ανεδιατελώς. Οφείλω να πω ότι την εκδήλωσή μας χαιρετίζει, αλλά λόγω αντισλημμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να είναι παρόν ο βουλευτής του Νομού Αρκαδίας Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης. Και θα ήθελα να διαβάσω την επιστολή που έστειλε προς το ίδρυμά μας. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στην 22η ετήσια εκδήλωση του Κοινοφελού Συντρίματος Βασίλης Παπα-Νικόλας στη Διάνα Αρκαδίας. Με τιμά η πρόσκλησή σας και μου δίνει ιδιαίτερη χαρά, καθότι γνωρίζω το πολύ σημαντικό έργο που το ίδρυμά σας προσφέρει σε σχέση με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρκαδίας. Θέλω να σας συγχαρώ που σε καιρούς δύσκολους προσφέρετε απλόχερα στήριξη σε συμπατριώτες μας που το έχουν ανάγκη. Λυπάμαι πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, που δέσμευσή μου ισχυρή και ουδόλως προσχηματική θα με κρατήσει μακριά σας. Ζητώ την κατανόησή σας και εύχομαι η εκδήλωσή σας να στεθεί από όλη την επιτυχία.
επιτυχία. Εύχομαι καλή συνέχεια στο έργο σας και παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια μπορώ να προσφέρω. Με εκτίμηση, πώς τον πιάσεις. 22ης γιορτής του Ιδρύματός μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρόεδρο του Ιδρύματος, κύριο Βασίλειο Παπαδοπούλου. Γιατί τι άλλο μας απομένει για τη λύτρωση πέρα από το δεσμό με το αληθινό, το σταθερό, τη γενέτειρά μας και τους ανθρώπους της. Δεν είναι τυχαίο που ο κύριος Παπανικόλας και η κυρία Αγγελική, η σύζυγός του, θεωρούν όλους εσάς οικογένειά τους και προσπαθούν πέρα από τα βιολογικά τους παιδιά να είναι στο πλευρό σας κάθε στιγμή που θα τους χρειαστείτε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για του χρόνου. Ευχόμαστε υγεία, αγάπη και πρόοδο ο καθένας στο τομέα του και να ξέρετε ότι το Ίδρυμα Παπανικόλα αγαπά και δεν ξεχνά ποτέ τη Γιάννη. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους.